Τώρα, ο κ. Σπυρωτόπουλος χαρακτήρισε την Αθήνα cool χτες. Ακούστε κάτι, ήταν και λίγες ώρες μετά την έκρηξη της βόμβας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γενικά σας έριξε τις ευθύνες. Όχι για την βόμβα, βέβαια. Όχι για την βόμβα, αλλά για το ότι είχε αφήσει μπάχαλο, λέει, την Αθήνα. Την πλατεία Συντάγματος. Την αφήσατε στους ανακτισμένους. Τις διαδηλώσεις, τους δρόμους, όλα. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε στην Αθήνα, όταν είμαστε μάλιστα υποψήφοι δήμαρχοι και θα έλεγα και όταν έχουμε χρηματίσει υπουργοί τουρισμού. Μετά από αυτό το επεισόδιο με τη βόμβα, το οποίο δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει στον τουρισμό, ο οποίος εμφάνιζε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάκαμψη, αυτά λέγαμε προχτές στο Δήμο, να έρχεται ένας πρώην υπουργός τουρισμού και πάνω σε αυτό το γεγονός να χαρακτηρίζει την Αθήνα καμπούλ, μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι εγκληματικό, προδίδει τουλάχιστον πολιτική επιπολαιότητα. Και εντάξει, μπορεί κάποιος να δημαγωγήσει στον εκλογών. Θα πρέπει να έχει υπόψη του όμως και τη ζημιά που μπορεί να κάνει στη χώρα. Τι τώρα, ακούς το Σπυλιωτόπουλο που λέει ότι είναι καμπούλη Αθήνα για να μην έρθουν τουρίστες. Με συγχωρείτε, όταν αυτό, αν το πιάσουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία να το αναμεταδώσουν από έναν πρώην υπουργό τουρισμού, νομίζετε ότι είναι αμεληταίο. Το γεγονός βόμβας αυτό καθεαυτό είναι κάτι το αμεληταίο από τουριστική σκοπιά. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Εδώ έγινε μια τεράστια προσπάθεια μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού. Δουλέψαμε εντατικά τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς αύξηση 32% σε σχέση με πέρσι. Έρχεται αυτή η ιστορία τώρα. Επιφέρει αυτό το πλήγμα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα ζητήματα. Ναι, τώρα για τις διαδηλώσεις, τις συντάγματος, όλα αυτά που σας κατηγόρησε, τι έχετε να πείτε τώρα εσείς? Κύριε Οικονομέα, δεν φανταζόμουν ότι η πολιτική θα είναι πλέον ένα πεδίο που ο καθένας θα μπορεί να μιλάει τόσο αβασάνιστα. Να θυμηθούμε τρία πράγματα. Ποιος είναι ο μοναδικός δήμαρχος ο οποίος τόλμησε από τη μεταπολίτευση και δόθε να ετοιμάσει νομοσχέδιο όπου δεν είχε καμία υποχρέωση? Ναι. Για τις διαδηλώσεις και να το παρουσιάσει στη Βουλή και να τους πει πάρτε το και ψηφίστε το. Και με συγχωρείτε, ο κύριος Σπυλιωτόπουλος δεν ήταν τόσα χρόνια βουλευτής? Δεν ήξερε ότι υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο? Φυσικά και το ήξερε. Δεν μπορούσε να το πάρει, να το κάνει πρόταση νόμου ο ίδιος, να το προτείνει και να πάρει και τα εύσημα ότι επιτέλους κάποιος προτείνει ένα νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις? Ανταυτού, ο κύριος Σπυλιωτόπουλος, και μας έχει δώσει δείγματα γραφής λοιπόν πώς θα δουλέψει και ως δήμαρχος της Αθήνας, εάν εκλεγεί, είναι βουλευτής από τον Ιούνιο του 2012 και δεν έχει πάρει μία φορά το λόγο στην Ολομέλεια της Βουλής να μιλήσει. Και έρχεται εκ των υστέρων να μιλήσει για τις διαδηλώσεις, όταν η παρούσα Δημοτική Αρχή είχε το πολιτικό θάρρος αλλά και την ευθύνη να εκπονήσει μόνη της νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Τον Ιούνιο του 2012 δεν έχει μιλήσει ποτέ? Στην Ολομέλεια, ουδέποτε. Ο κύριος Σπυλιωτόπουλος, όχι γενικώς, ο κύριος Σπυλιωτόπουλος, τη μόνη δουλειά που έχει κάνει από τότε που εξελέγει είναι να απευθύνει δύο ερωτήσεις στον υπουργό, τον κύριο Δένδια, και τίποτα άλλο δεν έχει κάνει ο κύριος Σπυλιωτόπουλος. Τι του κάνετε κριτική ότι δεν είναι καλός βουλευτής? Ότι είναι ανύπαρκτος βουλευτής. Με συγχωρείτε, ότι υπήρξε ένας ανύπαρκτος βουλευτής. Πήγατε να δείτε, φρόντισαν αμέσως να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα της Βουλής τα πεπραγμένα του κυρίου Σπυλιωτόπουλου, ο οποίος παραιτήθηκε έτσι αφού είχε παραιτηθεί η κυρία Βδούρου από τη βουλευτική ιδιότητα. Ας μας πει ο ίδιος τι έκανε ως βουλευτής αυτά τα χρόνια, τα δύο χρόνια που εξελέγει. Λοιπόν, το ρωτήσαμε και εμείς χθες για τη δημοτική αστυνομία που λέει ότι ήταν λάθος. Πρέπει να την ψήφισε και εσύ την κατάργηση. Και λέει ότι ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο. Α, με το πιστόλι στο κρόταφο. Ναι. Εντάξει, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, εκεί διακρίνονται οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες από τους υπόλοιπους. Γιατί εδώ πέρα, όταν θέλεις να είσαι δήμαρχος. Για το πώς αντιδρούν με τον πιστόλι. Τι, βεβαίως. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα έλεγα, θα πρότεινα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Γιάννη, εκτός και αν έχεις κάποια ερώτηση. Απόλυτος τίποτα.